Για την υποδοχή των φοιτητών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 στη Σχολή Ψυχολογίας του Δημοτήχου, αλλά και το κατά πόσο θα υπάρξει ανάπτυξη στην περιοχή, μίλησε ο Δήμαρχος του Δημοτήχου, Ρομίλος Χατζηγιάνογλου. Κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι η έλευση ενός τμήματος σε μια πόλη όπου έχει τα χαρακτηριστικά του Δημοτήχου, και μιλάω φυσικά πόσο μάλλον και για τον αριθμό των κατοίκων που μένουν, σαν ποσοστό, σαν ενίσχυση είτε οικονομικά είτε κοινωνικά, ένα τμήμα θα ενισχύσει σε μεγάλο βαθμό το Δημότυχο, διότι το Δημότυχο παραμένει τα τελευταία χρόνια έτσι μια πόλη η οποία είναι σταθερή οικονομικά ή κοινωνικά. Και βέβαια δέχεται και μεγάλες πιέσεις, όπως καταλαβαίνετε, και από την ανάπτυξη της Αλεξανδρουπόλεως αυτή τη στιγμή. Αυτό το τμήμα θα κρατήσει την ψυχολογία, θα πω σε εισαγωγικά, των κατοίκων σε υψηλό βαθμό, ώστε να μπορέσουμε σιγά σιγά πάνω στην ίδρυση του Τμήματος Ψυχολογίας και στην παραμονή του Τμήματος Νοσηλευτικής να χτίσουν οι ίδιοι οι κάτοικοι το μέλλον αυτής της περιοχής, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση φυσικά να έχουν ψυχολογία και τα παιδιά μας για το ίδιο τους, το δικό τους το μέλλον. Σημειώνεται πως οι αποφάσεις που αφορούν στην ίδρυση του Τμήματος Ψυχολογίας του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης στο Δημότυχο δημοσιεύτηκαν πρόσφατα σε ΦΕΚ. Την ικανοποίησή του εξέφρασε για τη Σχολή Ψυχολογίας ο Δήμαρχος Δημοτήχου Ρομίλος Χατζηγιάνογλου, ο οποίος εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος με την εν λόγω απόφαση. Επιτέλους καρποφόρησαν οι προσπάθειες είτε της Δημοτικής Αρχής, είτε της Κυβερνήσεως, είτε του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου. Όλοι μαζί συμβάλαμε στην προσπάθεια αυτή και επιτέλους έχουμε την ίδρυση του Τμήματος Ψυχολογίας επίσημα πλέον με εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ήδη έχουν δρομολογηθεί μέσα από αυτό το ΦΕΚ και θα έχουμε την προκήρυξη των 8 μονίμων καθηγητών μέλων ΔΕΠ για την υποστήριξη αυτού του τμήματος. Αυτό σημαίνει ότι έγινε μια σοβαρή προσπάθεια, αυτό σημαίνει ότι αυτό το τμήμα δεν θα ανοίξει μόνο στα χαρτιά, αλλά θα υποστηριχθεί με κάθε τρόπο και σωστά για τη λειτουργία του στα επόμενα χρόνια. Ο Δήμαρχος Δημοτήχου τόνισε πως από το παρελθόν έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες για τις μόνιμες εγκαταστάσεις του Τμήματος Ψυχολογίας, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στη μετεγκατάσταση του Δημαρχείου σε άλλο δημοτικό κτίριο της πόλης. Ήδη έχουν δρομολογηθεί από το παρελθόν ακόμα οι μόνιμες εγκαταστάσεις για το Τμήμα Ψυχολογίας και την 5η έδρα του Πανεπιστημίου, το οποίο φυσικά στην φέτος ή του χρόνου ακόμα θα έχουμε και νεότερα. Θα μείνουμε όμως στην προσωρινή στέγαση, όπου είναι σε αυτό το κτίριο που είμαστε σήμερα, στο κτίριο της Δημαρχίας, όπου ήδη έχει συναποφασιστεί η μετεγκατάσταση της Δημαρχίας σε άλλο δημοτικό κτίριο στο κέντρο της πόλης. Και πλέον, βέβαια, λόγω του ότι η εφημερίδα της Κυβερνήσεως αναγράφει τη λειτουργία την ακαδημαϊκή χρονιά και την εισαγωγή των φοιτητών από τον Οκτώβριο του 2024, αυτό σημαίνει ότι πλέον δεν έχουμε την πίεση χρόνου για τη μετεγκατάσταση της Δημαρχίας.